Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η φετινή 8η Μάρτη, η Παγκόσμια ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας, σημαδεύεται από το νέο προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη που αφαίρεσε τη ζωή δεκάδων νέων ανθρώπων. Οι γυναίκες, οι μανάδες, είμαστε συγκλονισμένες από αυτό το γεγονός. Ηχούν στα αυτιά μας με πόνο τα λόγια της μάνας στο παιδί της που δεν έφτασε ποτέ. Πάρε όταν φτάσεις. Και απ' την άλλη, παίρνουμε δύναμη και εξοπλιζόμαστε με μαχητικότητα και αποφασιστικότητα από το νεανικό ποτάμι των μαθητών και των φοιτητών που στα σχολεία, στις σχολές και στους δρόμους βροντοφωνάζουν αυτές τις μέρες. Εκδίκηση θα πάρουμε για σένα, ναι μικρέ. Ναι, είμαστε αποφασισμένες να μην σοπάσουμε, αλλά να γίνουμε η φωνή των νεκρών παιδιών μας. Να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, όχι μόνο για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, αλλά και για να ξεσκεπάσουμε τους ενόχους, τους επιχειρηματικούς ομίλους όπως την Ιταλική εταιρεία, το κράτος τους και όλες τις κυβερνήσεις που στηρίζουν την πολιτική που λογαριάζει ως κόστος την ασφάλεια και τη ζωή των παιδιών μας και τη θυσιάζει για τα κέρδη τους. Είμαστε αποφασισμένες όχι μόνο να τους ξεμπροστιάσουμε, αλλά και να τους τιμωρήσουμε, να μην τους επιτρέψουμε, να μην τους αφήσουμε να συνεχίζουν να μας στερούν το μέλλον, τα όνειρα και την ίδια τη ζωή. Γι' αυτό η οργή μας σήμερα γίνεται ποτάμι που θα τους πνίξει. Γι' αυτό σήμερα η θλίψη, ο θυμός μας γίνεται φωνή διεκδίκησης πιο δυνατή από ποτέ. Μετατρέπεται σε απόφαση σύγκρουσης με τις πολιτικές όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όλων αυτών των μηχανοδηγών του τρένου της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπηρετούν πιστά την απελευθέρωση των μεταφορών, την ιδιωτικοποίηση, χαρίζοντας τους ομίλους εκατομμύρια κάθε χρόνο. Όλων αυτών των κυβερνήσεων και των κομμάτων που ευθύνονται για την τραγική υποχρηματοδότηση στις υποδομές, την απουσία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, τη θεσμοθέτηση της 9ήμερης συνεχόμενης δουλειάς για τους σιδηροδρομικούς, τις χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας στα τρένα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σήμερα το μήνυμα της 8ης Μάρτη αποκτάει μια ξεχωριστή επικαιρότητα. Η γυναική ανισοτιμία το 2023 διαιωνίζεται στο έδαφος της κοινωνίας της εκμετάλλευσης και της κακοποίησης και της καταπίεσης που ξεζουμίζει τις εργαζόμενες, ενώ το κράτος λογίζει τις ανάγκες μας ως κόστος και τις μετατρέπει σε εμπόρευμα και πηγή για νέα κέρδη. Αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής και για το έγκλημα στα Τέμπη, που επιβάτες, μηχανοδηγοί και εργαζόμενοι αποτελούν την καύσιμη ύλη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, οι αγώνες των εργατριών των προηγούμενων αιώνων που σήκωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην εργοδοσία και το κράτος για να διεκδικήσουν ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και ίσες αμοιβές με τους άνδρες συναδέλφους τους, φωτίζουν τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο για τις γυναίκες και τους άνδρες της βιοπάλης, όπως και τις οικογένειές μας. Το δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης για τη ζωή που μας αξίζει σήμερα τον 21ο αιώνα, ενάντια στη βία των εκμεταλλευτών μας.